Και απόψε το βράδυ, όπως ξέρετε κι εσείς, ομιλούμε από τον Ακάριστον Ύμνο και να συνεχίσουμε, μια και είπαμε με τη βοήθεια του Κυρίου και την χάρη της Παναγίας μας, να πούμε δύο λόγια περισσότερα, γιατί απλώς το να κρατάμε μια σύνοψη στο χέρι και να μην ξέρουμε τι είναι αυτά που λέγουμε, που ψάλλουμε, που θέλει να μας διδάξει, είναι άσχημο πράγμα. Μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών μας να κάνουμε μια μικρή έτσι διαπλάτηση του θέματος. Απόψε, αν καλώς ενθυμούμε, είναι η τετάρτη ομιλία και βρισκόμεθα ακόμη στο γράμμα νι. Υπολείπονται βέβαια και τα υπόλοιπα της αλφαβήτου. Εδώ, μέχρι εδώ μάλλον, συζητήσαν το πώς έγινε η σύλληψη, τις αντιδράσεις της Παναγίας μας, το πώς ο άγγελος της απήτησε, το πώς εν τέλει εδέχθη, το πώς έφυγε και πήγε στην ορεινή, το πώς κατέβηκε από την ορεινή, πώς αντιμετώπισε το θέμα ο Ιωσήφ, ο οποίος τη βρήκε έγκυο, και έπειτα την εκράτησε τη επεμβάση του Θεού, όπως ξέρετε. Έπειτα μας μίλησε για τους ποιμένας, πώς έγινε η γέννα επάνω στη Βηθλεέμ, η επισκέπτη της Βηθλεέμ, η μάγη και τα διάφτα. Και στη συνέχεια μας μίλησε περί της υπαπαντής του Σιμεών, του Θεοδόχου, πώς κι αυτός εδέχθη το Άγιον του Θεού στα χέρια του και είπε εκείνο το ωραίο, το «Νιν απολύει στον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου». Όταν έκλεισε αυτή η πλευρά, θα ενθυμίστε, και είναι η επανασύνδεση των τελευταίων λόγων της ομιλίας της περασμένης Δευτέρας, με το τι έγινε με αυτή την περίπτωση, το τι έγινε, το τι ήρθε να κάνει εδώ και πώς εμείς πρέπει να το πάρουμε, ότι είναι κάτι, ένα πράγμα υπερφυσικό και ήρθε να κάνει κάτι υπερφυσικό, όχι κάτι φυσικό. Στο νι γράμμα λέγει το εξής: νέαν έδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Δηλαδή ένα καινούριο τρόπο, μια καινούρια μέθοδος κρατήθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη σύλληψη. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περ ειν άφθορον. Γεννήθηκε άνευ σπέρματος από μια γαστέρα η οποία δεν εσπάρει και ταυτόχρονα γεννηθείς την άφησε άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Να βλέπουμε εμείς το θαύμα και να σκώνουμε τα χέρια επάνω αφενός ή να την χαιρετίζουμε. Για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε? Και τη χαιρετίζει το πρώτον στα έξι χαίρε αυτού του στίχου ως εξής: χαίρε το άνθος της αφθαρσίας. Πράγματι άφθορος έμεινε. Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Είναι πράγματι το διάδημα της εγκρατείας η Παναγία μας. Όλοι οι άνθρωποι που παρθενεύουν, που εγκρατεύονται, που σοφρονούν, έχουν βοηθόν πάντοτε τη Θεοτόκον. Τιμή τους, η αρχηγός τους είναι η Θεοτόκος. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, λέγει εδώ. Χαίρε, δηλαδή εσύ που δίδεις μια ζωντανή, όπως θα λέγαμε, εικόνα πώς θα σωθούμε μετά την Ανάσταση. Διότι όπως και αυτή έμεινε άφθορος, έτσι και εμείς άφθαρτοι θα βγούμε από την Ανάσταση. Είναι ένας τύπος της Αναστάσεως. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Πράγματι, Παναγία μας αγγελικών βίων άφησε στον κόσμο τούτον και αγγελικών βίων συνιστά στους δυναμένους. Είναι
η μεγαλύτερα αρετή που παίρνει το μεγαλύτερο στεφάνι, η εγκράτεια, η παρθενία. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Ένα δέντρο που κάνει τέτοιους καρπούς, που τρέφονται οι πιστοί από αυτούς τους καρπούς, αυτού του δέντρου. Χριστός είναι το δέντρο και από αυτόν τρέφονται οι πιστοί. Όλες οι τροφές που υπάρχουν στον κόσμο είναι για το σώμα του ανθρώπου. Αυτός ο καρπός που είναι από το δέντρο αυτό της Παναγίας είναι για την ψυχή του ανθρώπου. Το συνιστά και κάπου αλλού, θα το συναντήσουμε και θα το συζητήσουμε εκεί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, ηφού σκέπονται πολύ. Πράγματι παρουσιάζει σαν μια ομπρέλα, σαν ένα δέντρο με παχύ ίσιο που κάτω εκεί σκεπάζονται πολύ. Η εκκλησία μας έχει την Αγία Σκέπη και την εορτάζει. Δεν ξέρω αν ξέρετε την περίπτωση αυτή. Υπάρχει μια εορτή στην εκκλησία μας η οποία κανονικά πρέπει να εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. Εμείς την έχουμε μεταθέσει στις 28 τελευταίος Οκτωβρίου μετά τον πόλεμο του 40, διότι η Παναγία μας εσκέπασε το έθνος μας και γι' αυτό ακριβώς μετέφεραν από την 1η Οκτωβρίου. Έτσι και εδώ την παρουσιάζει σαν ένα ευσκιόφυλλο που έχει σκέπη και σκεπάζει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ξέρετε την εορτή αυτή από πού έχει θεσπιστεί, της Αγίας Σκέπης που είναι η στιγμή της Παναγίας μας. Πρέπει να διαβάσετε το βίο του Καταχριστών Σαλού. Εκεί θα βρείτε ότι ο Καταχριστών Σαλός είχε ένα μαθητή, τον Επιφάνιο των Μεγάλων εκ των Υστέρων. Και κάποτε στην πόλη, εκεί στη Βλαχέρνα, γινότανε μία αγρυπνία. Και ήτο και ο Ανδρέας ο Καταχριστών Σαλός, ένας τρελός έξω για τον κόσμο, αλλά ήτανε άγιος άνθρωπος. Ο μικρός, ο Επιφάνιος, μικρός τότε, γνώριζε ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Του είχε αποκαλυφθεί του μικρού και τα συζητούσανε. Εκεί λοιπόν που γινόταν η αγρυπνία το βράδυ εκείνο, στη Βλαχέρνα, στην Κωνσταντινούπολη, ήτο ο Άγιος Ανδρέας αυτός, ο Σαλός, και τράβηξε έξω των μικρών των Επιφάνιων και τούδηξε στον ουρανό την Παναγία μας που εσκέπαζε την πόλη. Και από αυτήν την αφορμή έγινε η εορτή της Αγίας Σκέπης, την οποία σας είπα γρηγορότερα ότι τη μεταφέραμε εμείς για το άλλο γεγονός, ότι και εμάς μας σκέπασε το 40 και τη μεταφέραμε στις 28 Οκτωβρίου. Εδώ λοιπόν την έχει ως ξύλων ευσκιόφυλλων, όπου σκέπονται πολύ. Πράγματι κάτω από την χάρη της Παναγίας και κάτω από τον εξαυτής γεννηθέντα είναι σκεπασμένος ο άνθρωπος, είναι ασφαλής. Ούτε ο ήλιος, ούτε οι βροχές και οι κεραυνοί μπορούν να του κάνουν ζημιά. Αλλά τίθεται το ερώτημα, πόσοι είμεθα κάτω από αυτές τις φτερούγες της Παναγίας και του Χριστού? Είμεθα, δεν είμεθα οι περισσότεροι. Και ας ρωτήσουμε να πούμε, έχουμε ωφέλη εμείς. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Πλανάται πλάνην ικτράν ο άνθρωπος, οποιοδήποτε κι αν είναι εις τον κόσμο, είτε σε γνώση, είτε σε χρήμα, είτε σε δύναμη, εφόσον δεν έχει το Χριστόν οδηγόν. Πλάνι νικτράν, πλανάτε, ομοιέχουν τον Χριστόν οδηγόν. Ο Χριστός είναι ο οδηγός που δίδει περιεχόμενον στον άνθρωπο και φώτιση να καταλάβει γιατί ήρθε, πού θα ήρθε και πού υπάγει. Διότι ο άνθρωπος, εάν αυτό το θέμα δεν το έχει λύσει μέσα του, εις μάτιν ζει. Χαίρε λοιπόν, λέγει, κυοφορούσα, εσύ που κυοφορείς, οδηγών των οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα, λυτρωτήν εχμαλώτης. Ο άνθρωπος ήτο εχμάλωτος. Και σήμερα είναι εχμάλωτοι άνθρωποι. Αν δεν είναι στον Τούρκο, είναι στο διάβολο. Και είναι χειροτέρα η δουλεία, η ψυχική, από την σωματική.
Μιλούσα με έναν φοιτητή στο αυτοκίνητο που πήγαινα και σε μια στιγμή επενεύει μια άλλη κοπέλα, προφανώς φοιτήτρια, και λέγει: απεχθάνω με το χριστιανισμό και το Ευαγγέλιο, απρόσκλητος αυτή, διότι ο Χριστός δημιουργεί δούλους. Λέγω, από πού το κατάλαβες αυτό το πράγμα? Δεν είδες, λέγει, που λέγει ο Παύλος, λέει, δούλος Ιησού Χριστού? Ποιος ο Παύλος? Και απορώ, λέει, θα είχα να του πω πολλά λόγια αν τον γνώριζα, λέει, τον Παύλο, που πήγε και δουλώθηκε. Εδώ ο άνθρωπος είναι, λέει, ελεύθερος. Λέγω, ποιος τον έφτιαξε ελεύθερον τον άνθρωπο? Είναι, μου λέει, ελεύθερος. Σοβαρά? Δεν είναι καθόλου ελεύθερος ο άνθρωπος, εάν δεν τον ελευθερώσει ο Χριστός. Διαφορετικά είναι δούλος ο άνθρωπος. Αλλά καλά, και αυτός τι τους θέλει τους δούλους, εφόσον ήρθε να τους ελευθερώσει? Μου γυρίζει. Διαφέρουν, λέγω, οι δούλοι των δούλων του σατανά. Διαφέρει ένας να είναι δούλος Χριστού από το να είναι δούλος του σατανά. Και σε έφερα το εξής παράδειγμα και θα ήθελα να το ξέρετε κι εσείς. Κάποτε άλλοτε, αν καλώς ευθυμούμε, ξανά το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα εδώ, αλλά διότι πηγαίνει στην περίπτωση, διότι ήρθε να ελευθερώσει τους εχμαλώτους. Αναφέρεται ότι όταν γίνεται το δουλεμπόριον, ένας πήγε αφέντη στην αγορά να αγοράσει δούλους. Τους δούλους αγόραζαν, έκαναν τις δουλειές τους και τους εξμεταλλεύοντο να βγάλουν εκείνα που είχαν δώσει για αυτούς και να κερδίσουν από την εργασία την οποία θα πρόσφεραν. Πράγματι λοιπόν πήγε ένας στην αγορά και αγόρασε μερικούς δούλους. Μεταξύ των δούλων αυτών που αγόρασε, αγόρασε και έναν πολύ εύσωμο, ένα γίγαντα, ένα δεμένον άνθρωπο, και τον αγόρασε πολύ ακριβά. Του είπε μάλιστα μια αστρονομική τιμή εκείνος που τον πολλούσε. Ο νέος αγοραστής, χωρίς να του κάνει παζάρι καν, ξέρεις, πολλά ζητάς και λοιπά, λιγότερο δεν κάνει και τα τι αυτά, επλήρωσε χωρίς να πει κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, τους παραμέρισε εκεί πέρα, όπως παραμερίζουμε τα αρνιά που παίρνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη από το παζάρι, και τους είπε: περιμένετε, θα ψωνίσω και θα φύγουμε να βγούμε έξω για τη φάρμα έξω. Όταν γύρισε, αστείζοντο αυτοί μεταξύ τους, εγελούσαν και λοιπά. Δεν τους ήταν θέμα, αφεντικό άλλαξαν, δούλοι είναι, τι στον ένα, τι στον άλλον. Αυτός όμως ο δεμένος, ο στιβαρός άνθρωπος, αυτός είναι το κατηφής. Σαν να κάτι να του συνέβαινε, σαν να υπέφερε, σαν κάτι. Του λέει: τι έχεις εσύ? Του λέει: για δεν μιλάς, για δεν γελάς, για δεν κάνεις κλπ. Αυτός δεν μιλούσε. Εν πάση περιπτώσει, του μπήκε στη μύτη. Μπορεί μήπως είσαι άρρωστος? Του λέει: έχεις τίποτα? Πάμε έξω εκεί τώρα και ξαναγυρίσουμε από το χωριό πάλι εδώ πέρα. Αν έχεις τίποτα, μπονάς τίποτα κλπ. Να πάμε στο γιατρό τώρα να σε κοιτάξει, να δούμε τι γίνεται. Αυτό συνέχιζε να μην απαντά. Εν πάση περιπτώσει, τον εξεβίασε να απαντήσει. Του λέει: τι θέλεις? Του λέει: να έχω κέφι? Του λέει: να γελάω όπως ζηλούν αυτοί? Λέει: να είσαι εσύ κέφι, γιατί δεν έχεις κέφι? Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες, γι' αυτό, του λέει, δεν. Και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Πόσο μ' αγόρασες, λέει, τόσο ακριβά? Φαντάζομαι τι έχω να τραβήξω για να βγάλω εκείνα που μ' αγόρασες και για να κερδίσεις. Γιατί δεν με παίρνεις από εσπλαχνία, αγοράζεις για να με εκμεταλλευτείς. Πρέπει, του λέει, γι' αυτό, του λέει, υποφέρεις, γι' αυτό βασανείς. Λέει: γι' αυτό. Δεν σε πλήρωσα, του λέγει, για να σε έχω δούλο. Αλλά γιατί με πλήρωσε? Για να σε έχω ελεύθερο, να απελευθερωθείς. Πήγαινε, του λέει, στην ευχή του Θεού. Σ' αγόρασα, του λέει, από αυτόν ακριβά όσο μου ζήτησε, για να σε ελευθερώσω, του λέει. Πήγαινε, είσαι ελεύθερος. Τάχασε αυτός. Και τότε του πήσε στα πόδια και του λέει: θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος ήρθε να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τους σκληρούς, από τον σατανά, αλλά ο άνθρωπος από ευχαρίστηση ξαναπέφτει στα πόδια του. Σας το είπα σε κάποια άλλη στροφή, αν ενθυμίστε το θέμα αυτό. Κάτι τέτοιο λοιπόν είναι στην περίπτωση αυτή. Είναι δούλοι ελεύθεροι, αλλά δεν μπορούν να το πιάσουν οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι ελέγχονται από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διότι το Ευαγγέλιο δεν συνηγορεί στην άνομο ζωή τους, στην παράνομο ζωή τους. Γι' αυτό δεν επιτρέπει την πορνεία, τη μοιχεία, την κλοπή, την απάτη. Γι' αυτό ακριβώς δεν τον θέλουν τον Χριστό.
και του βρίσκουν ελαττώματα ότι ήρθε στον κόσμο για να κάνει δούλους και ότι δεν ισχύουν αυτά ότι ήρθε να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Εν πάση περίπτωση. Στη συνέχεια τον Χέρε λέγει: Χέρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χριστός μας είναι δίκαιος κριτής. Αυτός μόνο που μπορεί να τον δυσοπίσει, να τον μεταβάλει κατά κάποιον τρόπο και να τον κάνει ηπιότερον, είναι η υπεραγία Θεότοκος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, η μόνη έχουσα Πνεύμα Θεού, πάντοτε κάθε της προσευχή, την οποία θα φέρει προς τα επάνω, θα βάλει της Παναγίας Παρθένου. Αμέσως. Τις πρεσβείες Θεοτόκου. Την έχει βάλει εκεί μάλιστα δεξιά, δίπλα να του τα λέει πάντοτε. Παρακολουθήστε τις προσευχές που κάνουν οι κληρικοί. 5 λόγια 10 της Παναγίας Παρθένου. Πάντοτε, απαραίτητο πρόσωπο. Είναι μεγάλο ατού στα χέρια του ανθρώπου. Αλλά εμείς οι περισσότεροι δεν τη χρησιμοποιούμε όσο πρέπει. Μάλιστα και τη βλασφημούμε. Χαίρε λοιπόν κριτού δικαίου δυσόπισης. Εσύ δηλαδή που οικετεύεις τον δίκαιον κριτήν. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Εσύ δηλαδή που εξαιτίαν των ηκεσιών σου δίδονται αφέσεις τα πτέσματα των. Γιατί όταν ο άνθρωπος βάλει την Παναγία πρόφθασε μπροστά, όπως λέμε, θα οικονομήσει το θέμα και θα βοηθήσει το θέμα για τις αμαρτίες. Θυμόσαστε προχθές η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, όταν πήγε κάτω εκεί για να προσυνήσει τον Τίμιο Σταυρών, βρώμικη όπως ήταν και λοιπά, με τους φίλους της εκεί πέρα, δεν μπόρεσε να μπει μέσα. Πήγαινε να μπει, δεν μπορούσε να μπει στην εκκλησία, είδε την Παναγία μας από μέσα και της λέγει: Σε παρακαλώ, βόχησε να μπει μέσα, θα βγω και θα κάνω, θα αλλάξω ζωή. Μάλιστα. Και πενεύει η Παναγία μας και μπήκε μέσα, επαξ τα πόδια του Χριστού, ζήτησε συγγνώμη και λοιπά, φώτισε με, λέει, τι να κάνω. Και η ίδια Παναγία αναλαμβάνει και λέει: Πέρασε τον Ιορδάνη και υπάρχει τρόπος για σένα. Αναλαμβάνει, μπαίνει μπροστά στα κρίματα του ανθρώπου η Θεοτόκος. Και ο Κύριος μας δέχεται, γιατί δε εις Μητρός πολλά ισχύει προσευμένη αν δεσπότου, όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες μας. Συνεχίζοντας, λέει, χαιρετίζει ως εξής. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας. Ποιοι είναι οι γυμνοί? Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απόγονοι του Αδάμ και δεν έχουν δεχτεί ακόμη τον Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι που ήρθε ο Χριστός ήσαντε γυμνοί, παρότι ήσαν ενδεδειμένοι. Ήσαντε εν σαρκή ενδεδειμένοι και γυμνοί πνευματικώς. Είναι απόγονοι του Αδάμ. Ο Αδάμ εξήλθε γυμνός και τετραχυλισμένος. Γι' αυτό και έφτιαξε από ζώα σάκους δερματίνους και τον ενέδυσε. Αν διαβάσετε τα τροπάρια της Κυριακής της Τυροφάγου, που είναι η ανάμνηση της εξώσεως του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου, θα δείτε ότι ο Αδάμ ο ίδιος λέγει: Στολήν θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ. Παρότι ήταν γυμνός ή το ενδεδειμένος. Και όταν ημάρτησε, εφάνηκε η γύμνια του. Έπεσε η λεοντή δηλαδή αυτή. Έχασε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όλοι οι απόγονοι του Αδάμ έχουν ανάγκη να ενδυθούν. Γι' αυτό όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και αυτό συμβολίζει άλλωστε και το λευκό ρούχο το οποίο ευλογεί ο ιερέας και ενδύουμε το νεοφώτιστο, ότι εν Χριστώ ενεδύθη. Είναι ακόμη, όπως έχουμε πει και άλλες φορές αν καλώς ενθυμούμε, αυτό το που λέγει στην παραβολή στο 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου του γάμου, ότι ευρέθηκε ένας μη έχων ένδυμα γάμου. Η ψυχή πρέπει να είναι ενδεδειμένη. Και το λέμε κατά φτάς μάλιστα τη Μεγάλη Εβδομάδα: Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω, είναι αυτό, λάμπρενό μου τη στολή της ψυχής. Αυτή είναι η περίπτωση. Και εκεί που του είπε αυτού ετέρε, πώς εισήλθε σώδε, μη έχουν ένδυμα γάμου, αυτός εφημώθη, βλέπετε αυτή, τον πέταξε όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδών. Ακόμη, αυτό που λέγει εδώ το ένδυμα που είναι γυμνοί οι άνθρωποι κλπ.
Είναι το σάβανο αυτό που φοράμε, που μας βάζουν μπρος πίσω, ένα πράγμα σαν γελεμπία. Ορισμένοι το έχουν και βρέξει στον Ιορδάνη, πάνε στον παράδεισο αυτή. Έχει ειδικό οικόπεδο στον παράδεισο για τους χατζίδες, για τις χατζίδες εμείς. Και είναι εκείνο, ότι εμείς δεν εμείναμε, δεν είμεθα γυμνοί, ενεδύθημεν εν Χριστώ, ενεδύθημεν εν Χριστώ, και είμαστε ενδεδειμένοι. Το έχουμε βέβαια αυτό το πανί, το φοράμε μπρος πίσω, αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότεροι δεν μας αξίζει να το φορέσουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος δεν εδέχτη τον Χριστό έμεινε γυμνός της χάριτος. Εδώ τη χαιρετίζει την Παναγία μας ο στολή των γυμνών παρησίας. Για να έχεις παρησία θα παρουσιαστείς με τη στολή του Χριστού. Γι' αυτό και κοινωνούμε το αίμα του Χριστού και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό και του ασώτου Υιού του έδωσε τη στολή την πρώτη και έπειτα μπήκε. Όλα αυτά είναι τη στολή της ψυχής. Ο άνθρωπος, ο απόγονος του Αδάμ, είναι γυμνός. Δεν έχει παρησία. Γι' αυτό πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει πίσω από το σταυρό του Χριστού, με το κοστούμι του Χριστού και με το αίμα του Χριστού. Η δικιά μας η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν περνάει στη βασιλεία των ουρανών. Διά Χριστού όμως περνάει. Όταν ο Θεός Πατήρ δει ότι φέρουμε τα στίγματα και την ομοιότητα και τα ρούχα του Χριστού, τότε ως μικροί αδελφοί του Χριστού θα έχουμε κι εμείς την είσοδο εις τον παράδεισο. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να ποθούμε, δηλαδή να ποθούμε, να το δούμε καλά. Χαίρε λέει στοργή πάνταν πόθων νικόσα. Δηλαδή της οποίας την στοργή ποθούμε περισσότερον παντός άλλου πράγματος. Θα πρέπει να ποθούμε περισσότερο παντός άλλου πράγματος. Να είναι παραπάνω από όλα να είναι αυτό το πράγμα. Και έπειτα τη χαιρετίζει και λέει χαίρε νύφη ανύφευσε. Περνάει στη συνέχεια και έρχεται στο ξύ γράμμα και είναι μια συνταγή σε εμάς. Πώς πρέπει εμείς να πολιτευτούμε τώρα έναντι όλων αυτών των πραγμάτων. Της ασπόρου συλλήψεως, της παρθενίας, αυτού του υπερφυσικού τόκου κλπ. Και μας δίνει το εξής σύνθημα. Ξένων τόκων ειδώντες. Ένα πράγμα παράξενο, μια γένα παράξενη που είδαμε, ξενωθούμε του κόσμου και εμείς μην κολλάμε εδώ, να ξενωθούμε κι εμείς από τον κόσμο, να απομακρυνθούμε από τον κόσμο. Θα πει κανείς, πού να πάμε στο βουνό? Δεν εννοεί αυτό. Θα είσαι μέσα στον κόσμο αλλά δεν θα ζεις με τον κόσμο. Θα είσαι μέσα στους πόρνους, λέει ο Παύλος, και δεν θα είσαι πόρνος. Θα είσαι μέσα στους κλέφτες και δεν θα κλέβεις. Θα είσαι μέσα στους ψεύτες και δεν θα ψεύδεσαι. Θα είσαι μέσα στους ατίμους και δεν θα είσαι άτιμος. Θα είσαι μέσα στους μυχούς και δεν θα είσαι μυχός, ούτε μυχαλίδα. Ξενωθόμεν του κόσμου. Όλος ο κόσμος εντοπονηρώκεται. Βέβαια λένε ορισμένοι, μα είναι δυνατόν τώρα. Πόσο βρίσκεσαι εδώ μέσα, μέσα στη βρώμα, μπορεί να μην γίνει αυτό. Μπορεί να γλιτώσει. Δεν αγιάζει. Μπορεί να αγιάζει όμως. Πόσο είσαι εδώ. Είναι ψέμα αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Να πάει να ρωτήσει τα ψάρια και θα σου απαντήσουν αυτά. Τι ερώτηση θα πει κανείς να κάνει. Θα του πει πόσα χρόνια έχει μέσα εδώ στη θάλασσα. Θα σου απαντήσει λοιπόν η τσιπούρα, έχω 15 χρόνια. Και καλά, γιατί είσαι ανάλατη εφόσον έχει 15 χρόνια μέσα στην άλλη μοίρα. Είμαι ανάλατη, με έφτιαξε ο Δημιουργός, ο Βασιλιάς όλων μας και ο Βασιλιάς ο δικός σου έτσι, για να μάθεις εσύ ότι θα είσαι μέσα στην αλμύρα και μπορείς να είσαι ανάλατος. Θα είσαι μέσα στη βρώμα και να μην βρωμάς. Είναι δυνατά αυτά. Αλλά δεν κάνουμε αγώνα εμείς. Πώς ο γιατρός περιποιείται ή νοσοκόμος. Έναν που έχει, ξέρω εγώ, τύφο, ένα μεταδοτικό νόσημα. Πώς. Κάνει εμβόλιο. Και περιποιείται έναν τυφιόντα και δεν κινδυνεύει. Εσύ και εγώ, ποια είναι τα εμβόλια που θα κάνεις έναντι της κακίας του κόσμου και της διαφθοράς του κόσμου? Ποιος είναι το εμβόλιο? Ο Χριστός. Έχει σχέση με τον Χριστό. Έχει σχέση με την Εκκλησία του. Έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Έχει σχέση με την εξομολόγηση. Να είδεις, σε πιάνει τίποτα? Δεν σε πιάνει τίποτα. Αλλά εφόσον δεν κάνουμε κανέναν αγώνα, πώς είναι δυνατόν? Γι' αυτό ακριβώς. Ξένο λοιπόν λέει τόκον ειδώντες, ξενωθώμε του κόσμου. Απομακρύσου από τον κόσμο. Μην κάνεις ό,τι κάνει ο κόσμος. Το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Είναι το μόνο ζώο ο άνθρωπος
ο οποίος είναι φτιαγμένος να βλέπει επάνω. Όλα τα άλλα είναι φτιαγμένο να βλέπουν κάτω. Γιατί προώρησε για κάτω. Ο άνθρωπος θα πάει επάνω. Του ουρανών μεταθέντες. Τι να κοιτάζεις στον ουρανό? Θα κοιτάζεις εκείνον ο οποίος πήγε πρόδρομος για σένα στον ουρανό. Καλά, ποιος είναι ο πρόδρομος που πήγε στον ουρανό? Ο Χριστός. Θα διαβάζεις τον Παύλο στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, στο τελευταίο εδάφιο. Και θα βρεις ότι ο Χριστός είναι πρόδρομος υπερημών στον ουρανό. Υπάρχουν τρεις πρόδρομοι. Δεν είναι ένας ο πρόδρομος ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος είναι ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Ο Ηλίας είναι ο δεύτερος πρόδρομος παρουσίας Χριστού. Δευτέρας παρουσίας. Και ο Χριστός είναι ο πρόδρομος ημών να πάμε στον ουρανό. Για να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, είχε Ιωάννη πρόδρομον. Για να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό, έχει Χριστόν πρόδρομον. Στον ουρανό λοιπόν μεταθέντες. Τι είναι εκεί, τι μας περιμένει, τι. Στον ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γαρ, για αυτόν τον λόγο, ο υψηλός Θεός επί της γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο ο υψηλός Θεός εταπεινώθηκε και εφάνει άνθρωπο στη γη, για να σηκώσει τον άνθρωπο, να τον στείλει στον ουρανό. Βουλόμενος θέλων ελκύσε προς ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αυτό το ανεβοκατέβασμα να μπορούσε ο άνθρωπος να το πιάσει και να το εφαρμόσει. Βλέπεις, λέει, τόσα παράξενα πράγματα. Τι κάνεις εσύ τώρα? Ξεκόλα από αυτόν τον κόσμο. Άφησε το διάβολο στην άκρη. Άφησε τη μόδα στην άκρη. Πες τη σάρκα λίγα λιγότερα. Στο εγώ στο συμφέρον. Φεύγεις. Κοίταξε επάνω. Τα άνω θωρών. Μην τα επί της γης. Αυτός ήτο. Και ήρθε και έγινε άνθρωπος. Για να σε βοηθήσει να σε τραβήξει. Να ξαναπάς να γίνεις εσύ παιδί του Θεού. Πώς θα γίνει? Ο προορισμός μας δεν είναι εδώ. Δεν έχουμε την μένουσα. Την μένουσα επιζητούμε. Παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμε. Για εκεί προόριστε ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να επιζητεί. Τώρα, εδώ υπάρχει και κάτι που πολλές φορές μας το θέτουν υπόψη. Πώς, εφόσον ο υψηλός Θεός ήταν επάνω, ήρθε κάτω? Πώς έγινε αυτό πράγμα? Το αναφέρει κάπου. Ου μετάβασης, λέει, τοπική, αλλά συγκατάβασης έγινε. Πώς, λέει, γίνεται αυτό το πράγμα? Οι ιερείς, όταν επιστρέψουν με τα Άγια μέσα, που δείχνουν ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται η αποκαθήλωση και σκεπάζουν τον Χριστό μας, μέσα σε άλλα που λέει μια ευχή, λέγει ότι ο Χριστός ήτο και στον Παράδεισο με το ληστή, και στον τάφο μετά του σώματος, και στον Άδη μετά της ψυχής. Πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και εδώ και εκεί. Μα δεν είναι άνθρωπος. Είναι Θεός. Το αναφέρει νομίζω κάπου αλλού. Στο λίγο πιο κάτω. Και θα σας το πω εκεί. Όλο συν, το ερμηνεύει. Όλο συν της κάτω. Όλο συν της κάτω. Ολόκληρος λέει της κάτω. Και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος. Και από πάνω λέει δεν έφυγε. Και εκεί είναι. Λόγος συγκατάβασης γάρ θεϊκή. Ο απερίγραπτος λόγος δηλαδή. Και εκεί είναι και εδώ. Και τι έγινε? Συγκατάβαση θεϊκή. Πώς δηλαδή? Ου μετάβαση τοπική γέγονε. Δεν έφυγε ο Θεός από πάνω και ήρθε εδώ και δεν υπήρχε εκεί. Και τόκος παρθένου θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Δηλαδή τι έγινε? Όπως θα παραδεχτούμε το Θεό στο θρόνο του, δεν έφυγε από το θρόνο του ο Θεός, άπλωσε το χέρι του κάτω. Έστειλε τον Χριστό κάτω και λέει πιαστείτε να σας βγάλω επάνω, χωρίς να φύγει από τη θέση. Έμεινε και εκεί, στη θέση του, και έστειλε τον λόγο κάτω, το χέρι του άπλωσε κάτω. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, διού τα πάντα εγένετο, αυτόν έστειλε κάτω, να τραβήξει τους ανθρώπους, να πιαστούν οι άνθρωποι από τον Χριστό, να τους βγάλει επάνω. Γι' αυτό πολύ σωστά το λέγει εδώ πέρα, ότι συγκατάβασης γάρ θεϊκή, συγκατέβει ο Θεός τον άνθρωπο. Ού μετάβασης τοπική, δεν έφυγε από εκεί να έρθει εδώ και δεν υπήρχε εκεί. Το έχει ωραία η Εκκλησία μας, αν ξέρει κανείς να ερμηνεύσει
την Ορθόδοξον Εκκλησία και μέσα την διακόσμηση, θα πάει μπροστά σε ένα μανάλι, στην ωραία πύλη. Θα βρει δύο μανάλια, το ένα στην Παναγία και το άλλο στον Χριστό. Τα μανάλια αυτά θα δίνουν ότι έχουν ένα στήλο, κάτω έχουν τρία πόδια, απάνω έχουν ένα πλατήσκαλο και από πάνω έχουν τρία πάλι. Όταν το δεις αυτό, είναι αυτή η εικόνα που σου λέω τώρα. Τα τρία που βλέπεις επάνω είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ένα εξ αυτών ήρθε μια μέρα η κολόνα και έγινε κάτω άνθρωπος στη γη. Αλλά παρόταν στη γη ήταν πάλι τρία. Δεν ξέρω αν το πιάνετε. Είναι η εικόνα αυτή την οποία λέγει εδώ. Στη συνέχεια τον χαιρετίζει, τη χαιρετίζει ως εξής. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα. Δηλαδή σύ που εχώρεσαι, σε παραδείγματι στην κοιλία των Θεών. Είδατε που την έχει επάνω από την αχιβάδα. Πλατιτέρα. Χώρισε τον αχώρητο. Χώρισε το Θεό άνθρωπος. Βέβαια δεν εχώρεσε το Θεό άνθρωπος. Εχώρεσε ο Θεός μες τον άνθρωπο. Διότι εσμίχρινε ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο. Αλλά ηξιώθε, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη περιποίησεω ο Θεός των κόσμων εκ μέρους της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό και το δοχείον αυτό έχει την αξία του. Χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Είναι πράγματι μυστήριον αυτό το οποίο έκανε η Θεοτόκος εν συνδυασμό με τον Κύριο. Είδατε που την έχει η Εκκλησία μας, την Παναγία μας. Την έχει στην ωραία πύλη. Αν η ωραία πύλη λέγεται ωραία πύλη, είναι διότι εκεί γίνεται η συνάντηση του ανθρώπου μετά του Θεού και ο Θεός του δίδει, του χορηγεί, του επιδίδει ένα εισιτήριο ελευθέρας να περάσει μεταξύ αυτού του Κυρίου που είναι στα αριστερά και της Παναγίας μας που είναι δεξιά, να περάσει για τον Παράδεισο. Διότι το πρώτο ζευγάρι, ο Αδάμ και η Εύα, εκλείσαν τον Παράδεισο και αυτό το τέμπλεο τώρα που έχει την ωραία πύλη, την οποία άνοιξε ο Χριστός όταν εσταυρώθηκε στο Γολγοθά, δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε αυτά και αν τα έχετε αφομοιώσει και ταξινομήσει μέσα σας, οι δύο πρώτοι άνθρωποι έβαλαν ένα παραβάν μεταξύ του Θεού και αυτών. Το παραπέτασμα αυτό, το τέμπλεο κατά επέκταση σήμερα, είναι η αμαρτία των πρώτων ανθρώπων μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όταν ο Χριστός εσταυρώθηκε και τακτοποίησε τον λογαριασμό των ανθρώπων επί του Γολγοθά, το πρώτο θαύμα που έγινε, όπως γράφουν οι Ευαγγελιστές, ήταν ότι στο ναό κάτω του Σολομώντος εσκίστη, λέει, το καταπέτασμα από άνω έως κάτω. Τι είπα να πει αυτό? Ότι άνοιξε, έγινε επικοινωνία. Ποιος το άνοιξε? Τα δύο αυτά πρόσωπα, η υπακοή των δύο αυτών προσώπων. Ποιος το είχε κλείσει αυτό και δεν υπήρχε ωραία πύλη, δεν υπήρχε πύλη, αλλά εισήρχε το άπαξ του ενιαυτού αρχιερεύς? Ποιος το είχε κάνει? Το πρώτο ζευγάρι είχε βάλει την αμαρτία μπροστά. Τώρα ο Χριστός άνοιξε την πόρτα, δίδει το εισιτήριο, το σώμα του και το αίμα του. Ποιος μπορεί να σταθεί, Σατανάς ή τελώνιο, μπροστά του, όταν ο Χριστός φέρει το σώμα και το αίμα μέσα του Θεού του? Το κράτησε ο Άδης? Το Χριστό δεν το κράτησε. Ο κοινωνών λοιπόν των Χριστών θα το κρατήσει ο Άδης? Δεν μπορεί να το κρατήσει ο Άδης. Γι' αυτό λέγει και ο Χριστός μας, ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμεί μένει καγό εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έχει είσοδον δια του εισιτηρίου που δίδει ο Χριστός στην ωραία πύλη του ανθρώπου. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν αλλαχού θα μπορέσουν να περάσουν για τη βασιλεία των ουρανών θα βρεθούν γελασμένοι. Ο μόνος τρόπος, ο μόνος δρόμος, η μόνη θύρα είναι αυτή που άνοιξε ο Χριστός μας με την Παναγία μας, όπως τη χαιρετίζει εδώ πέρα, χαίρε θύρα. Χαρά στους ανθρώπους, λέγω, επαναλαμβάνω, που θα συναντηθούν με τον Χριστό εκεί στο Σολέα, στο ωραία πύλη. Και εδώ είναι κάτι που θα πρέπει να εκλείψει από την Εκκλησία μας, διότι πολλοί κληρικοί δυστυχώς δεν μεταδίδουν τον Χριστόν μας από την ωραία πύλη. Μεταφέρουν τον μάρτυρα της κατηγορίας, το αντίδωρον, στην ωραία πύλη και τον Χριστόν τον πηγαίνουν από τη βορεία πύλη, από εκεί και το δίδουν. Εδώ είναι η θέση του Χριστού. Το αντίδωρον δεν δίδει εισιτήριον δια των Παράδεισων. Το αντίδωρον
Χαιρεώσιμα Πανάγιον. Δηλαδή, χαίρε δηλαδή ένα άρμα Πανάγιον, εκείνου ο οποίος εκάθετο επάνω στα χερουβίμ. Δηλαδή η Παναγία είναι ένα άρμα, ένα όχημα που φέρει εκείνον επάνω της. Σε ένα άλλο μέρος λέει στον κανόνα του ακαθίστου, δεν ξέρω αν θυμίστε, που τη λέει νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεον. Είναι η Παναγία που φέρει τον υπέρθεον, τον Χριστό. Και τη χαιρετίζει τώρα εδώ πέρα ως Πανάγιον Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Δηλαδή υπερτέλειε τόπε κατοικίας εκείνου ο οποίος κάθεται επί των Σεραφείμ. Τιμή, δόξα για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Χαίρε ταναντία το αυτό αγαγούσα. Ταναντία. Δύο πράγματα αντίθετα. Ποια είναι τα αντίθετα? Είναι η παρθενία και η λοχία. Πώς μπορεί να είναι παρθένος και να είναι έγκυος? Πώς μπορεί να είναι έγκυος και να είναι παρθένος? Να γεννά και να είναι παρθένος? Όμως αυτή τα ένωσε και τα δύο επάνω της θαυματουργικός. Χαίρε ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Αυτή που τα ένωσε και τα δύο. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Η παράβαση η πρώτη και κατ' επέκταση όλων των απογόνων του πρώτου παραβάτου. Τα παραπτώματα λύονται μόνο διά του Χριστού. Αν ο άνθρωπος γελαστεί από τον Σατανά και πιστέψει ότι με τις αγαθοεργίες του θα πληρώσει έστω και μία αμαρτία, είναι πολύ γελασμένος. Όλα τα αμαρτήματα του ανθρώπου συγχωρούνται. Δεν πληρώνονται. Συγχωρούνται. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει εγώ επλήρωσα. Έκαμε αυτό αλλά επλήρωσα τόσα. Όχι. Δεν πληρώνεται το αίμα του Χριστού. Κανένας οικονομολόγος του κόσμου δεν μπορεί να μας κοστολογήσει το αίμα του Χριστού. Το πόρνικο, το διεφθαρμένο, το μοιχό, το άτιμο, το δικό μας το πληρώνουν δεν ξέρω πόσες δραχμές το γραμμάριο για να το δώσουμε σε έναν άνθρωπό μας. Του Χριστού το αίμα δεν πληρώνεται. Χαρίζονται εδώ. Χαίρε δεις ελήθη παράβασης. Η παράβαση ελήθη δια του Χριστού που ήρθε, που τον έφερε αυτή. Χαίρε δεις η νύχθη παράδεισος. Η πρώτη τον έκλεισε τον παράδεισο και η δευτέρα τον ίνιξε τον παράδεισο. Η πρώτη παρήκουσε, η δευτέρα υπήκουσε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Μου λες θα γεννήσω χωρίς άντρα. Δεν το καταλαβαίνω. Όμως παραδίδουμε. Είσαι Θεός, κάνε ό,τι θέλεις. Όπου Θεός, εκεί είσαι, ούτε έχει θέσει το πώς. Αυτή είναι ταπείνωση, αυτή είναι αγάπη. Χαίρε η κλής της του Χριστού Βασιλείας. Είναι το κλειδί της Βασιλείας του Χριστού. Εγέννησε το κλειδί η Παναγία μας. Και αυτό το κλειδί ο Χριστός μας το έχει δώσει στους ανθρώπους. Είναι να κληθεί κλειδί double face που λένε οι γυναίκες, που έχει δύο όψεις. Το ένα μέρος είναι πανήγει τον παράδεισο και το άλλο μέρος είναι πανήγει την κόλαση. Το έχει ο άνθρωπος στα χέρια του. Το ένα μέρος που ανοίγει τον παράδεισο λέγεται μετάνοια. Το άλλο μέρος λέγεται αμετανοησία. Όπου θέλεις, εκτενείς τη χείρα σου. Μη ζητάς από το Θεό λόγων γιατί σε έστειλε στην κόλαση. Δεν σε έστειλε στην κόλαση. Επήγε στην κόλαση. Είναι στα χέρια του ανθρώπου. Αν διαβάσετε στην Αποκάλυψη, θα δείτε ότι λέγει ότι τα κλειδιά της Αβύσσου τα έχει αυτός. Και αν διαβάσετε στο Ματθαίο και στον Ιωάννη, θα δείτε ότι τα κλειδιά της Βασιλείας του Ουρανών τα άφησε στους Αποστόλους. Πάρτα του λέει Πέτρε, τα κλειδιά της Βασιλείας. Και όσα λύσεις δεδεμένα και όσα λύσεις δεν λύσεις, όσα λύσεις λελειμμένα και όσα λύσεις δεδεμένα. Τα άφησε εδώ. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι ξέρεις είναι δύσκολο η σωτηρία. Όχι, είσαι εγωιστής. Φτιάχνεις θρησία δικιά σου, δεν θέλεις να ταπεινωθείς, διότι η λογική σου σκοντάφτει. Η μορφωσή σου, η γνώση σου, η έπαρσή σου, η θέση σου. Εδώ τη χαιρετίζει ως το κλειδί της Βασιλείας του Ουρανών. Όμως πίσω από το κλειδί αυτό είναι η θέληση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έπαυσε ποτέ να είναι αυτεξούσιος. Η ελευθερία αυτή χαρά στον άνθρωπο που τη χρησιμοποιεί επαγαθό. Διότι από τον άνθρωπο εξαρτάται η σωτηρία ή η απώλεια. Ο Θεός θέλει πάντα σωθεί.
για να σκουριάσει ένας άνθρωπος σε να βγάλει κατσαρίδες. Εξαρτάται από τον ήλιο ή από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο. Που εφόσον είναι κατά μεσήμερο, αυτός κοιμάται με κλειστά τα παράθυρα. Και δεν θέλει ούτε να βγει, ούτε να μπει ο ήλιος μέσα. Από τον ήλιο δεν εξαρτάται πάλι η ακμή του ανθρώπου, η ζωογόνηση του ανθρώπου. Από τον άνθρωπο, ότι βγαίνει και ζωογονείται στον ήλιο. Αυτός είναι ο Χριστός. Παρέθηκε εσύ πυρ και είδωρ, που αν θέλεις εκτενείς τη χείρα σου, είσαι ελεύθερος. Δεν σε θέλω, Χριστέ. Με γεια σου, με χαρά σου, λεβέντη μου. Θα τα συζητήσουμε αύριο. Θα πέσει η αυλαία κάποτε, θα σε φέρουν 8 χέρια και 8 πόδια και θα τα συζητήσουμε τότε. Κάμε δουλειά σου, εγώ είμαι πλούσιος. Φάει, πιέ, βλαστήμα, ό,τι θες κάνει. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει σαν ένα κλειδί, αλλά που δίνει στα χέρια του ανθρώπου και αν θέλει ο άνθρωπος. Στην Αποκάλυψη υπάρχει στο γάμα κεφάλαιο μια ωραία εικόνα που λέγει εκεί ο Χριστός μας: «Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούω». Με διάφορα περιστατικά κρούει την καρδιά εκάστου ανθρώπου. Και των μορφωμένων και των μη μορφωμένων. Και των επισήμων και των ανεπισήμων και των πτωχών και των πλουσίων. Δεν αφήνει καμιά καρδιά ανεπηρία στον Χριστός και καμιά πόρτα, καμιά καρδιά ακτύπητη. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να του ανοίξει του Χριστού. Εάν τις λέει ακούσει και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν. Όμορφη έτσι. Εάν τις ακούσει και ανοίξει, μα δεν είσαι ο Θεός, δεν σπρώχνει να μπεις. Όχι, εγώ στην έδωσα αυτή την πόρτα, αλλά εσύ αν θέλεις με βάζεις μέσα. Δεν θέλεις, εγώ θα κάτσω απ' έξω, στο ανεμόβροχο, στο λιοπύρι. Αλλά θα σε κλείσω και σένα εκεί την ημέρα έξω, εφόσον εσύ θα με κλείς από εδώ έξω. Διότι όποιος λέει ακούσει και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν. Και θα συνδυπνήσω από εδώ μαζί. Και όταν συνδυπνίζει από εδώ μαζί, εκεί στην ωραία πύλη που λέμε, φυσικό είναι να καίσει εκεί πέρα. Γιατί θα φέρνει μέσα τα σπέρματα της Αναστάσεως ο άνθρωπος. Και δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί υπό του άδου. Ένας μικρό θα ξενοδοχηθεί όπως ο Χριστός μας. Ένας μικρό ξενοδοχείται. Ον παιδες ευλογείται. Ναι, θα πληρώσει το γραμμάτιο, θα πάει κάτω. Αλλά θα βγει επάνω όμως. Διότι θα φέρει τα σπέρματα της Αναστάσεως του σώματος του Κυρίου μας. Αυτό διδάσκει εδώ πέρα. Χαίρε λοιπόν ίκλης της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Πράγματι ο άνθρωπος έχει περιχωρία. Επί τι να λέει, ποιον, πού να μπορεί ο άνθρωπος να παρηγορηθεί? Στον πατέρα του, στη μάνα του, στον προστάτη του, σε ποιον? Εάν ο άνθρωπος δεν έχει Θεόν, εάν ο άνθρωπος δεν έχει την ελπίδα του προς τα εκεί. Διότι αν έχει την ελπίδα από εκεί, θα βρεθεί και πατέρας, θα βρεθεί και αδελφός, θα βρεθεί και προστάτης, θα βρεθεί και υγεία, θα βρεθούν τα πάντα. Αν τα πάντα έχει, Θεόν δεν έχει, είναι απροστάτευτος ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μην λέμε στα παιδιά μας ότι ξέρεις εγώ είμαι και αν φύγω τότε θα με εκτιμήσεις. Να το συνδέεις με το Θεό το παιδί. Και αν φύγεις τώρα, ο Θεός, εφόσον το παιδί έχει κάποια σχέση, θα προστατευτεί και θα σκεπαστεί. Και ούτω καθεξής σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, χαίρε νύφη ανήφευτε, κλείνει και αυτός ο στίχος. Και συνεχίζει τώρα στο πι γράμμα και λέγει: «Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων». Όλοι λέει οι άγγελοι, τα χερουβήμ, τα σεραφήμ, φρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσία κλπ. Κατεπλάγησαν όταν είδανε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός. Να δει το Θεό τώρα να γίνεται άνθρωπος. Να δει τώρα το Θεό φορτωμένο με ένα ξύλο ή να δει το Θεό και να του χτυπάνε οι άλλοι τον μπιζ και να του λένε προφήτε σε ποιος σε χτυπάει. Είναι δυνατόν? Υπάρχει δυστυχώς μια καθολική αγιογραφία όταν ανεβαίνει ο Χριστός μας με το σταυρό στο Γολγοθά και είναι πεσμένος. Διότι κατά την παράδοση ο Χριστός μας έπεσε 88 φορές μέχρι να τον σκαντζάρει ο Σίμωνο Κυριναίος. Και έχουν αυτοί οι καθολικοί εκεί πέρα μέσα στις 10 στάσεις που έχουν ανεβαίνοντα προς τον Γολγοθά τον Χριστό μας, του έχουν μια τέτοια περίπτωση. Πεσμένος κάτω, καμωμένος ο άνθρωπος, ο Ιησούς, με ένα ακάνθινο στεφάνι εδώ κλπ. Και από πάνω μια σειρά αγγέλους και να βλέπουν μετά δέος τι γίνεται εδώ πέρα, τι χάλια είναι αυτά, τι κάνει ο Θεός, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, πού να το πιάσουν, πού να πιάσουν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο.
αν ο άνθρωπος είχε λίγο φιλότιμο και ζητούσε από το Θεό και του πει, Θεέ μου, δεν μου δίνεις ένα ζευγάρι γυαλιά να ειδώ κι εγώ τι είναι αυτό που έκανες για μένα? Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι έκανε ο Θεός για μας. Δεν ξέρουμε, δεν έχει λεπτίνη η ψυχή μας να πιάνουμε το τι εργάστη ο Θεός εν μέσω της γης. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε. Και τι είναι ο Χριστός για μας, δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν κατατρίβουμε ποτέ στην προσευχή μας να τον παρακαλέσουμε. Δώσ' μας να καταλάβουμε τι έκανες. Προσευχόμεθα για τη γιαγιούλα, για τον παπουλάκι, για τον μανούλα κλπ. Και τα μικρά και τα μεγάλα. Για το θέμα το σοβαρό δεν το καταλαβαίνουμε. Ενθυμούμαι αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να το μεταφέρω εις τιμήν της αυτής της γυναικός που ασφαλώς δεν θα ζει τώρα. Όταν ο Θεός με προετοίμαζε να επιστρέψω εις Χριστόν, με γνώρισε με μία μοναχή η οποία μου έδωσε το πρώτο, σας λέγω βέβαια μια δουλειά τώρα 30 περίπου χρόνων, 30 χρόνια πίσω. Μου έδωσε ένα βιβλίο, οι πατέρες και οι άλλοι που διαβάζουν θα το ξέρουν, το Κυριακοδρόμιο του Θεοτόκη, τον πρώτο τόμο. Εκεί υπάρχει μέσα, είναι ο πιο σωστός έτσι που ερμηνεύει χωρίς παραμύθια κλπ. Ωραία τη γραφή και με ηθική διδασκαλία στο λόγο του, εφόσον ερμηνεύει κατά στίχων, έπειτα έχει και λόγων ηθικών. Και μου έδωσε αυτή η γυναίκα, έτσι οικονόμησε ο Θεός, να έχει το πρώτο βιβλίο στο χέρι μου που διάβαζα κι εγώ έτσι και το ένα και το άλλο και τα τι αυτά. Εν πάση περιπτώσει μου είπε κάποτε ότι ξέρετε, μου λέει, θα πρέπει να μου το δώσετε το βιβλίο αυτό. Λέγω να διαβάσω λίγο ακόμη κλπ. Και άρχισα να την αποφεύγω τη γυναίκα αυτή, ώστε να μην τη συναντώ, να μην μου ζητεί το βιβλίο. Γιατί εγώ ούτε λεφτά είχα να πάρω άλλο βιβλίο, ούτε ήξερα αν υπάρχει άλλο βιβλίο τέτοιο κλπ. Εν πάση περιπτώσει, μια μέρα, ένα πρωινό, κατέβαινε από την ανάληψη που εκκλησιαζόταν καθημερινώς και εγώ ανέβαινα επάνω και με συναντά εκεί στη Φιλολάου και θυμάμαι ποια άλλη οδό, η Φικράτηση ίσως να ήταν, και έπεσα επάνω της. Μου λέγει, μέσα στα άλλα, εγώ δεν ήθελα να μου μιλήσει για το βιβλίο. Κάτι μου πιάσε κουβέντα για τον Χριστό. Και μόλις έβαλε το όνομά του στο στόμα της, άρχισαν να ρέουν τα μάτια της όπως ανοίγουμε τη βρύση. Όχι κόμπους, εχύθηκαν δάκρυα έξω. Κόπηκε η χολή μου. Να ξέρες, μου λέει, Δημήτρη, πόσο μας αγαπάει ο Χριστός, θα έλεγες τώρα να πεθάνεις να πας κοντά. Το πίστευε. Χύθηκαν δάκρυα κάτω. Πού εγώ να με χτυπάνε χρόνια, δεν μπορώ και να δάκρυσω. Δεν έχουμε γνώμη τι είναι ο Χριστός για μας. Δεν το καταλάβουμε. Γι' αυτό και ακριβώς όλα αυτά έρχονται σε αυτό το μέρος να μας οθήσουν. Πας αφήσεις, λέει, προσέξτε τα λόγια που έχει βάλει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, αγγέλων, πας αφήσεις αγγέλων, κατεπλάγει, του φάνηκε παράξενο, το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρ ο Θεόν θεωρεί πάση προσιτών άνθρωπων. Αυτόν που δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, τώρα λέει πλησιάζεται. Θυμόσαστε πως είπε για τους ποιμένας. Πήγανε, λέει, για τον να βρούνε τον άφθαστον και τον βρήκανε και τους περίμενε. Αυτόν που δεν τον φτάνει κανείς, όμως επερίμενε αυτός και τον έφτασαν αυτοί. Αντιθέσει. Εθεώρη πάση, λέει, προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντο δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Δηλαδή μας εσυμβίβασε και αυτός άκουσε το δόξαση ο Θεός. Εδώ έχει βέβαια μια άλλη σκέψη στη συνέχεια, το τι επέφερε αυτός ο ξένος τόκος και στους ανθρώπους των γραμμάτων, σε αυτούς που θέλησαν με το νου τους να το πιάσουν το μυστήριο. Και λέγει στο γράμμα ρο, ρήτορας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους ρώμεν, ψάρια, λέγει. Τι να πουν οι ρήτορες, τι να πουν οι επιστήμονες, τι να πουν οι σοφοί σε δουλειές που το πνεύμα του Άγιον, που αυτός ο Θεός εργάζεται μέσα σε μια παρθένο. Ρήτορας, λέει λοιπόν, πολυφθόγκους, ως ηχθείας, ψάρια άφωνα, ως ηχθείας αφώνους ορώμεν, επισή Θεοτόκε.
απορούσιγάρ λέγει το πως και παρθένος μένεις και τε κίνησή σας. Πως έγινε αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα η επιστήμη να τα λύσει. Είναι άλυτα για την επιστήμη αυτά. Εμείς δε οι πιστεύοντες το μυστήριον θαυμάζοντες, εμείς το έχουμε ως μυστήριον, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Το μυστήριον είναι από το μη-ο, δηλαδή έχω κλεισμένο το στόμα μου, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, όμως το πιστεύω. Εμείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμε. Και τι χαιρετίζει τώρα? Με έξι χαίρε. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων. Ποια είναι η σοφία του Θεού? Ο Χριστός. Διαβάσετε ποτέ το σοφό Σολομώντα? Διαβάσετε στο 10ο κεφάλαιο την προσευχή που έκανε ο σοφός Σολομών και ζητούσε από τον Θεό την πάρεδρον σοφία, το Χριστό. Εκεί να δείτε ποιος είναι η σοφία. Σοκράτης είναι η σοφία. Ομιλής είναι η σοφία. Εμείς είμαστε οι σοφοί. Η φιλοσοφία, η επιστήμη είναι η σοφία. Ο Χριστός, η του Θεού σοφία. Γιατί λέγεται Αγία Σοφία, λέγεται πάνω στην Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία. Δεν είναι καμιά γυναίκα Αγία Σοφία. Της του Θεού σοφίας, του Χριστού. Το όνομα του Χριστού είναι εκεί πέρα η εκκλησία, όπως στη Θεσσαλονίκη. Της του Θεού σοφίας, του Χριστού, όχι Αγία Σοφία. Αγία Σοφία με την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη τα παιδιά. Δεν είναι καμιά γυναίκα. Περί αυτού εδώ ομιλεί και τη χαιρετίζει την Παναγία. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων. Χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Επρονόησε ο Θεός για να μας σώσει μέσω αυτής της μεγάλης οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουμε και απόψε εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε. Ήθελα τα 5 λεφτά αυτά που υπολείπονται, λόγω ότι θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα κατά αυτάς, διότι την ερχομένη εβδομάδα είναι η μεγάλη εβδομάς και θα είναι τα γεγονότα της Εκκλησίας πλέον, τους νυμφίους τα τεάφτα, μεγάλη Παρασκευή και τα τεάφτα. Δεν θα έχουμε εμείς τον λόγο εδώ, ούτε τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά θα ιδωθούμε Θεού θέλοντος τη Δευτέρα του Θωμά. Θα ήθελα λοιπόν για αυτό το Πάσχα να σας έλεγα δύο λόγια. Χθες η Εκκλησία μας είπε, ότι ο Χριστός μας είπε, ιδού ανεφαίνομαι σε Ιερουσαλήμ. Ο Υιός του ανθρώπου θα πάθει αυτό, θα πάθει εκείνο, θα πάθει τ' άλλο, θα πάθει τ' άλλο κλπ. Θα τον σταυρώσουν και τα τεάφτα. Και την τρίτη μέρα θα αναστήσετε. Θα σκοθεί, λέει, την τρίτη μέρα. Πρώτα ομιλεί για πάθη και έπειτα μιλάει για Ανάσταση. Το λέγω για μερικούς οι οποίοι δυστυχώς ετοιμάζονται για την Ανάσταση χωρίς το Πάσχα. Ας το προσέξουν αυτό το πράγμα. Ας ρωτήσουν τον Χριστό γιατί ανεβαίνει στο Σταυρό. Και θα ακούσουν ότι ανεβαίνω για τις αμαρτίες τις δικές μου. Θα σου φέρω λοιπόν δύο κεριά. Δεν θέλω κεριά. Να μου φέρεις τις αμαρτίες σου. Θα σου φέρω ένα στεφάνι. Να μου φέρεις τις αμαρτίες σου, στεφάνι. Πολύ δυστυχώς, χωρίς να υπολογίσουν τη μεγάλη Παρασκευή, πηγαίνουν για το Πάσχα. Όχι. Δεν διδάσκει αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία υπενθυμίζει το πάθος πρώτα και τον λόγο του πάθους. Και έπειτα ομιλεί για την Ανάσταση. Θα χαρείς, θα συγχαρούμε, εάν τακτοποιήσεις την υπόθεση με τον Θεό. Ειρήνευσε με τους ανθρώπους και ειρήνευσε με τον Θεό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, λέγει η Εκκλησία. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, Δευτέρα αίτησης. Συμφιλίωσε με τους ανθρώπους και συμφιλίωσε και με τον Θεό. Τους ανθρώπους θα τους βρεις, θα τους πεις καλημέρα αγαπητέ. Δεν σου πει, τράβα στον δρόμο σου. Θα συνθηκολογήσεις, θα τακτοποιήσεις τις ατασταλίες σου με τους ανθρώπους, έστω και αν ζημιωθείς είτε ηθικός είτε υλικός, και θα συμφιλειωθείς και με τον Θεό για τον τρόπο που είπε τις μετανοίες και τις εξομολογήσεις. Και τότε θα περάσεις να κάνεις Πάσχα. Για να κάνει Πάσχα ο άνθρωπος και να πει Χριστός Ανέστη, θα πρέπει να έχει υπόψη το εξής. Ότι το Πάσχα δεν είναι από τότε που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Το Πάσχα είναι 1450 χρόνια π.Χ. Το έχουμε πει κι άλλοτε. Αλλά για τους υπερχομένους το λέμε πάλι. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται έξοδος. Και ερμηνεύεται διάβαση. Και ερμηνεύεται πέρασμα. Φαΐ δεν ερμηνεύεται. Που εμείς έχουμε μετατρέψει και λέμε ότι κάναμε Πάσχα. Το Πάσχα έχει σχέση με την ψυχή πρώτα και δεύτερα με το σώμα. Το Πάσχα έχει σχέση με τη δεκάτη πληγή του Φαραώ. Όταν ο Φαραώ δεν ενέδινε να φύγουν οι Εβραίοι από εκεί και τους ήθελε εκεί πέρα για να δουλεύουν για οικονομικούς λόγους, ο Μωσής στην εντολή του Θεού έκαμε 10 πληγές για να τον αναγκάσει.
Η δεκάτη πληγή συνίσταται στο εξής. Θα πάρετε ένα αρνί στις 14 του Νησάν, 14 Απριλίου. Άμωμο, τέλειο. Να μην έχει στραβό, κουτσό, πράγματα κλπ. Θα το κρατήσετε 5 μέρες. Την πέμπτη μέρα, το απόγευμα πρώτου ηλίου, θα το σφάξετε. Θα μαζέψετε το αίμα στη λεκάνη. Και με το αίμα θα ραντίσετε στους παραστάτες των οικειών. Διότι το βράδυ εκείνο θα περάσει άγγελος Κυρίου να σφάξει όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Και όπου βρει αίμα, δεν θα μπει μέσα. Δεν ήξερε ότι εδώ είναι Ισραηλιτικό σπίτι ο άγγελος. Δεν είπε αυτό ο Θεός. Όπου υπάρχει αίμα, εκεί δεν θα μπει ο άγγελος. Και πράγματι, πέρασε άγγελος, σκότωσε όλα τα πρωτότοκα. Και την άλλη μέρα είχε κηδεία ολόκληρος η Αίγυπτος και δόθηκε ευκαιρία και φύγανε αυτοί. Το αίμα λοιπόν τους εκράτησε. Το αίμα τους εφύλαξε. Το αρνί δε τους είπε το εξής. Δεν θα το φάνε βραστό, θα το φάνε ψητό. Εν πυρί. Από τότε ο Οβελίας. Θα το φάνε με ολόκληρα με τα εντόστια. Θα το φάνε με το κεφάλι, θα το φάνε με τα πόδια. Δεν θα τα αφαιρέσουν αυτά από πάνω. Για πάρτε ένα αρνί, καρφώστε το από εδώ και βγάλτε όσο τα πόδια κάτω και βάλτε την αυτή. Το πίσω μέρος, τι βάζουμε, δεν βάζουμε ένα πράγμα σαν σταυρό και τη γυρίζουμε την αυτή. Ανοίχτε και τα πόδια μπροστά του αρνιού και τι θα δείτε, θα δείτε το Χριστό σταυρωμένο. Αυτό το αρνί όταν το ψήσετε θα το βάλετε πάνω σε δύο διχάλες. Και από εκεί θα ξεσκλάτε να το φάτε. Δεν θα το πειράξετε τον κορμό, το σκελετό, σκελετός θα μείνει. Διότι μια μέρα που το αρνί αυτό θα ανεβεί στο σταυρό, θα μείνουν τα σκέλη του. Ού κατέαξαν αυτό τα σκέλη. Στους άλλους θα τους συντρίψουν. Αυτός θα είναι δακτυλοδεικτούμενος. Όσο περσέψει το πρωί θα το κάψετε. Είναι εκείνο που καταλύουν οι αιρείς. Το αίμα του Χριστού λοιπόν ήταν εκείνο. Αυτό λέγεται λέει Πάσχα. Και θα είναι στον αιώνα. Και μένει στον αιώνα το Πάσχα αυτό. Διότι σας δίνει την ευκαιρία εσείς να επιζήσετε ταυτόχρονα δε να περάσετε από την Ερυθρά για τη γη της Επαγγελίας. Αυτό το Πάσχα καλείται να κάνει ο άνθρωπος. Όχι με τον αμνό της προβατίνας, με τον αμνό του Χριστού. Και αυτό το Πάσχα σας προτρέπω να κάνετε κι εσείς. Να καθαρίσετε το θέμα των αμαρτιών και να κοινωνήσετε και να χτυπήσετε με το αίμα του Ιησού Χριστού τους παραστάτες της Υγείας. Ένα και τελειώνω. Υπάρχει ένα εδάφιο, ένα κομμάτι από ένα δοξαστικό της Εκκλησίας που λέγει «Πάντα συγχωρήσομεν τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη». Δεν συγχώρησες. Χριστός Ανέστη δεν είναι για σένα. Όχι λαμπάδα να κρατάς σαν τον πόη σου. Ό,τι θέλεις κάνει. «Πάντα συγχωρήσομεν τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν Χριστός Ανέστη». Δεν συγχωρήσομεν. Δεν έχει Χριστός Ανέστη. Δεύτερον, 1050 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ έχει δει τους αντιχρίστους, τους χριστιανούς, τους εχθρούς του Χριστού και λέει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Τι βλέπουμε τη νύχτα της Αναστάσεως? Χιλιάδες. Τι βλέπουμε μετά το Χριστός Ανέστη? Πουλιά πετούμενα. Πάνε για τη μαγειρίτσα. Παίρνει το ωραίο και το κερί και φροντίζει να μην το σβήσει στο δρόμο και πάει στην πόρτα πριν μπει μέσα και φτιάχνει ένα σταυρό με το κάπου να πάει. Να μην μπαίνει ο διάολος στο σπίτι. Πως ο διάολος είναι μέσα του που τον πήρα από την εκκλησία και έφυγε. Πώς λέγει πάλι κάτω ότι εκείνο πως λέει τίκεται ο σχηρός από ο πυρός, πως το λέει εκεί πέρα? Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός, όπως λέει το κερί, από προσώπου πυρός.